Έφενα vlog 2023 Grand Prix σε μία πόλη βουτυγμένη στην αμαρτία. Grand Prix Las Vegas και πάμε να σας πω την ιστορία γιατί αυτή τη φορά whatever happens in Vegas does not stay in Vegas. Ξεκινάμε από τα Παρασκευιάτικα. Όλος ο καλός ο κόσμος του πενταγράμμου ήταν εκεί. Από τους θεούς 30 seconds to Mars μέχρι τα ντάπα ντούπα και από τη θεά Καϊλή μέχρι κάτι Latin που δεν έχω ιδέα γιατί είμαι αλλεργικός σε αυτά. Μόνο τα κλαρίνα έλειπαν. Θα το κάνουμε και εθνή. Θα το κάνουμε για την ομογένεια. Θα φέρουμε και τερλέγκα την άλλη φορά, όπως θα φέρνω τις τροφές, να γίνουμε και επίκαιροι όλο το τρίμερο. Πάνε να τρέξουν στο FP1, αλλά όσο και αν ήθελε η Φόρμουλα 1 να τρέξει στο Vegas, έμοιαζε το Vegas να μην θέλει να τρέξει Φόρμουλα 1 σε αυτό. Όμως, πρόσεχε, δεν ήταν καπάκι υπό νόμου αυτό που σηκώθηκε. Ούτε είχε τίποτα χελνονιτζάκια από κάτω. Και τι ήταν? Ήταν καπάκι από στράγγισης, το οποίο δεν έφυγε αυτόνομο. Όχι. Ξυλώθηκε όλο το οδόστρωμα, η άσφαλτος, το τσιμέντο. Πέρασε από εκεί η SF23. Θυμάσαι μια εποχή που τα μονοθέσια ήταν σαν ηλεκτρικές κουπές. Τώρα έχουν γίνει ρομποτικές. Αυτές που είναι ωραίες από πάνω και ρουφάει από κάτω. Έτσι λοιπόν ρουφάει τον αέρα το μονοθέσιο, καρφώνεται στο έδαφος και στρίβει με 200. Μόνο που ο Σάινθ έκανε το μυρμικοφάγο και φορούσε κόκκινα. Το θυμάσαι το καρτούν που ήταν ο μυρμικοφάγος και κυνηγούσε γύρω-γύρω το πανούργο το μυρμίκι και δεν το έπιανε ποτέ και πάντα την πατούσε. Έτσι την πάτησε και ο Σάινθ και έφαγε το καπάκι στο πάτωμα. Ράγισε το σασί, ράγισε και η καρδιά του Φρεντ Βασέρ όταν είδε το λογαριασμό. Καταστράφηκε η υβριδική μηχανή στην ανακύκλωση μπαταρία. Και όχι τίποτα άλλο. Πέρασαν και το όριο χρήσης μπαταριών για μέσα στη σεζόν. Πάρε λοιπόν και μπουγιορντή 10 θέσεων στο grid, κύριε Σάινθ μου. Μα καρμπον, stop inventing, τους έλεγε συνέχεια ο Ισπανός, αλλά οι αγωνοδίκες, τίποτα. Είχαν εκεί στο γραφείο των αγωνοδικών μια μεγάλη γούρνα και κάναν τους πόντιους πιλάτους. Νύπτανε τα σχήρας τους. Αυτό γράφει το βιβλίο των κανονισμών, έτσι θα πράξουμε. Και κερατάς και δαρμένος λοιπόν ο Σάινθ. Είχε φάση όμως, νόμιζα ότι το είχα ξαναζήσει το σκηνικό, κάπου στις Τζιτζιφιές. Ξέρεις, που είναι ώρα και μέρα αιχμής, ουρές χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα επειδή έχει έργα και φτάνεις 5 ώρα το απόγευμα στο σημείο που ξεκινούν τα έργα και βλέπεις 15 νοματέους γύρω από μία τρύπα να την κοιτάνε. Λες και αν την κοιτάξουν επίμονα θα κλείσει από μόνη της. Έτσι ήταν η φάση. Έπρεπε πάντως να τους τρολάρει ο Σάινθ. Αφού είχε κερδίσει το τουρνουά γκολφ την προηγούμενη μέρα, να πάρει τα μπαστούνια του και τα μπαλάκια του, να στηθεί 30 μέτρα μακριά και. Ξέρεις πώς πονάει το μπαλάκι αν το φας από κοντά. Έτσι. Τέλος πάντων την έκλεισαν την τρύπα. Το γκαράζ της Ferrari έγινε φασουντάδικο. Ό,τι παραγγείλεις έτοιμο μέσα σε 5 λεπτά. Και ήταν όλοι τιμοπόλεμοι για το FP2. Άντε δεν βαριέσαι, λέει ο κόσμος στις κερκίδες. Περιμέναμε. Θα δούμε δράση έστω και στις 2 το πρωί. Αν δε, εμφανίζονται οι σεκιουριτάδες. Περάστε όξο. Βρε όξο που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος. Και το κάνουν και κλεισμένον το μάτς. Βέβαια εδώ πέραν της πλάκας να το εξηγήσουμε. Ήταν οι νόμοι της πολιτείας της Νεβάδα με τις ιδιαιτερότητες της, ξέρεις, καζίνο, ξενοδοχεία κτλ. Που απαγόρευαν το να υπάρχει αλόγιστη υπερορία εκείνο το βράδυ. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να αδειάσουν την πίστα. Δεν ήταν θέμα τσιγκουνιάς. Βέβαια, το βάουτσερ 200 δολαρίων που τους έδωσαν για αγορές στα καταστήματα της ίδιας της πίστας ήταν λίγο τσιγκουνιά. Και ήταν και λίγο κοροϊδία. Τέλος πάντων, ευτυχώς όλα τα στραβά περιορίστηκαν εκεί. Πέμπτη για εκείνους, Παρασκευή πρωί για εμάς και το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο όλα κύλησαν ρολόι. Business as usual. Ο Λεκλέρ ήταν πιο γρήγορος από τις Red Bull στις κατακτήριες δοκιμές. Ο Οκόν είχε κοκορομαχίες με το Verstappen, τι πιο σύνηθες. Και πάμε και στον αγώνα. Νύχτα και κρύο. Φάση, Ελληνίδα μάνα, ζακέτα να πάρεις. Το άκουσε και ο Λιούις και έβαλε και τα μάλινα. Το οδόστρωμα στους 17 βαθμούς μόνο. Και ο εκφωνητής του UFC εκεί να δίνει πόνο. Τον έσκιασε τον κακομοίρη τον Πέρες. Τον κοιτούσε εκεί στη γωνία του ρινγκ της πίστας, σαστισμένος. Σου λέει, εγώ τώρα πρέπει κάτι να πω. Πρέπει κάπου να πάω. Και τον τρόμαξε τόσο που φαίνεται. Πήρε φόρα ξαφνικά στον αγώνα ο Πέρες και ήταν ανταγωνιστικός. Σε ένα Grand Prix το οποίο αποδείχθηκε ρουλέτα. Αυτή τη φορά ο Λεκλέρ είχε καταφέρει να ολοκληρώσει το γύρο του σχηματισμού. Όμως όταν έζησαν τα κόκκινα φώτα, ο Verstappen εκκίνησε λίγο καλύτερα και έπαθε Τζέντα 2021. Και στην πρώτη στροφή, συνέχισαν λίγο ευθεία στον δρόμο για την Αλμπουκέρκη. Θα μας τα πει αυτά στο τέλος ο Χάρης, μαζί με τα του Αλόνσο και τα συγκρουόμενα. Το γυρνάω στο αγωνιστικό. Πίστα, fast forward. Με πλάτος, να χωράνε δίπλα-δίπλα, να μονομαχούν, να αλλάζουν θέσεις. Με θέαμα, με προσπεράσεις, μέχρι που και ο γκρινιάρης ο Μαξ
που νωρίτερα γκρίνιαζε για οτιδήποτε είχε λαμπάκια πάνω του, αναγνώρισε το πόσο συναρπαστική ήταν. Βέβαια, επειδή αυτός είναι με τα κέφια του, τα γύρισε στο τέλος που ήταν χαρούμενος, γιατί βρέξει, χιονίσει, ο Verstappen θα κερδίσει. Ακρίδες δεν να εμφανιστούν στην πίστα, μετεωρίτες να πέφτουν από τον ουρανό, αυτός θα τις αποφύγει και θα πάρει και πάλι την νίκη. Έχει 18-21 ποσοστό που φλερτάρει, με το 90% είναι αδιανόητο. Όμως, αυτή τη φορά ο Verstappen χρειάστηκε να την υδρώσει τη φανέλα. Τη στολή του Elvis. Την αγωνιστική στολή τέλος πάντων. Και όχι τόσο για την ποινή που είχε για το συμβάν της εκκίνησης, είχε την ταχύτητα να επιστρέψει. Επειδή 1. Έπρεπε να αποδειχθεί η δομική αντοχή της RB19 όταν έπεσε πάνω του ο Ράσελ. 2. Έπρεπε να εμφανιστεί το αυτοκίνητο ασφαλείας σε ένα ευνοϊκό για εκείνο χρονικά σημείο. Και 3. Έπρεπε να αντιμετωπίσει μία Ferrari με τον Leclerc που ντύθηκε στα ερυθρόλευκα και άρχισε την παλιά καλή Ferrari να θυμίζει. Έτσι, ακόμα και όταν έχανε θέση ο Leclerc, με αρρωγό τον DRS και τις πολύ μεγάλες ευθείες, έμπαινε στη μάχη ξανά και έγινε ντέρμπι, όλος ο αγώνας. Και παρότι στο τέλος είχαμε γνώριμο νικητή, πίσω του για πολλωστή φορά έγινε χαμός. Και για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix είχαμε μάχη photo finish για μια θέση στο βάθρο. Έπιασε εκεί ο Leclerc τον Πέρες στον ύπνο, βούτυξε στην εσωτερική και του πήρε τη δεύτερη θέση. Όσο και αν μισώ να χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, όπως και να το κάνουμε, Μεξικανός ήταν σε βαθιά σιέστα. Λέει, δεν περίμενα να βουτήξει από εκεί για να μην περάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Πέρες, ότι δεν το περίμενες. Πώς αυτό το παιδί κατάφερε να είναι στο βάθρο, να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές και πάλι να έχουν όλη γκρίνια για την απόδοσή του, ένας Θεός ξέρει. Και μόνο το ύφος του, όταν ήταν μέσα σε αυτό το fake taxi, πώς το λένε τέλος πάντων. Αυτή ρε παιδί μου, την έναστρη, την Rolls Royce, τα λέει όλα. Εδώ να πούμε για τον Leclerc. Δεν ήταν μόνο η ταχύτητα την οποία επέδειξε. Εγώ θα σταθώ στη μαχητικότητά του, τη σκληρή άμυνα και την τολμηρή επίθεση. Γιατί βρε Μονεγάσκε, βρε Λόρδε Περσεβάλ. Αν πας με το χαμογελάκι που είχες 19 αγώνες του χρόνου να πολεμήσεις με τον Verstappen, με τον Αλόνσο, με τον Χάμιλτον, θα σε κατασπαράξουν. Άσε λοιπόν οτιδήποτε πριγκυπικό και ευγενικό έχεις στην άκρη. Πάρε το τρένο από το Μονακό για την Νίκαια. Τι η Νίκαια δίπλα στην Κοκκινιά, τι η Νίκαια δίπλα στο Προγκυπάτο. Μετέφερε εκλογικά δικαιώματα, κάνε καινούριες παρέες και να σκληρύνεις λίγο, ρε. Όπως στο Βέγκας, να βγάλεις αγκώνες, να πετύχεις το χώρο σου, να ξέρει ο άλλος ότι αν πάει να σου τη φέρει, δεν θα στρίψετε και δύο. Βγάλε επιτέλους λίγο κολοπεδισμό από μέσα σου, γιατί μόνο έτσι θα τα βάλεις με τον Verstappen, τον Χάμιλτον και τον Αλόνσο. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό θέλουν οι τυφώζοι. Αυτό είναι το κάτι που σου λείπει. Οκ, και ένα γρήγορο κόκκινο μονοθέσιο. Σε ρυθμό αγώνα. Συνέχεια με υπερήρωα. Marvel, Deadpool. Ήρθε ο Ryan Reynolds, έδωσε το σχετικό το κράνος και ξάφνου λες και οδηγούσε σε κόμικ Μισελ Βαγιάν από 16-4 ο Λέλεκας ο Οκόν. Και καλά αυτός. Ήρωας της Marvel λέει, το περιμένεις. Ο άλλος ο Στρολ που το πιο ηρωικό πράγμα που είχε απάνω του ήταν ότι άφησε μουσάκι από 19ος τερμάτισε 5ος. Και μάλιστα δεύτερη συνεχόμενη φορά στο top 10. Τέτοια ανάκαμψη για τον Καναδό που τον κράξαμε τόσο νωρίτερα, ομολογώ ότι δεν την περίμενα. Σάινθ, Χάμιλτον και Ράσελ τερμάτισαν παρέα, με Φεράρι και Μερσέντες να πηγαίνουν για μεγάλο τελικό στα Εμιράτα, με μόλις 4 βαθμούς να τους χωρίζουν. Και κλείνοντας, το καλό που σου θέλω, Max Verstappen, το καλό που σου θέλω. Ήταν αστείο να τραγουδήσεις Tom Jones στη Βραζιλία. Οκ, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να τραγουδήσεις Elvis στο Las Vegas. Μη σε ακούσω ο κακομοίρη μου στο Αμπουντάμπι. Τίποτα για Χαμπίμπι, για Λελέλη, γιατί δεν θα τα πάμε καλά. Ξεκινάμε από τα και σφορούσε κόκκινα. Το θυμάσαι το καρτούν που ο Μυρμίγκο Φάγος κυνηγούσε παντού το πανούργο, το ποντίκι. Δεν ήταν ποντίκι, ήταν σε προηγούμενη ταινία, προηγούμενο επεισόδιο το ποντίκι. Μυρμίγκο Φάγος κυνηγάει μυρμίγκι, ρε μαλάκα, μίλα μου. Πώς το έλεγε ο τίτλος του γκαζέτα? Φλός Ρουαγιάλ έκανε ο Verstappen. Γάμο το, δεν έχω και ιδέα από ορολογία καζίνο. Αλλά μην το πείτε προς τα έξω. Τους πούλησα παραμύθι για να πάω στο Las Vegas ότι είμαι ο καλύτερος dealer αγωνοδίκης σε 3 πολιτείες. Νιου Μέξικο, Νεβάδα και Αριζόνα. Με ντοκτορά στο Black, το Jack και ειδίκευση στα φρουτάκια. Κυρίως τα καλοκαιρινά που είναι πιο γευστικά. Η ρουλέτα όλα και όλα δεν μου αρέσει. Ζαλίζομαι με αυτό το γύρω. Όπως με ζάλισε και αυτός ο Αλόνσο. Βρε μπαγάσα το Βιέδο.
Δεν είσαι 22 χρονών. 22 χρόνια στη Φόρμουλα 1 είσαι. You should know better που λέμε με τους συνδετημόνες μου στην πλατεία του χωριού. Ότι θα γλιστρήσεις εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες. Και τι γυρνάς την Άστον Μάρτιν από την άλλη να βλέπει απέναντι και πήρες και 2-3 το λαιμό σου. Πάμε παρακάτω. Μια και λέγαμε οι ασβούρες. Έχετε δει κάτι βίντεο που είναι κάτι βλαμμένα σκυλάκια που κάνουν συνέχεια γύρω γύρω γιατί τρομάζουν με την ουρά τους και την κυνηγούν. Αυτό έπαθε και ο Νόρις. Δεν ξέρω αν είχατε προσέξει το κράνος του. Το είχε γεμίσει με φίδια. Είχε βάψει εκεί κάτι δεντρογαλιές. Βλέπει λοιπόν εκεί την αντανάκλαση από μία το φιδάκι με τη γλώσσα τη διχαλωτή. Τρόμαξε, πάρτονα στον τοίχο. Ευτυχώς το παιδί ήταν καλά. Τον πήγαν εκεί προληπτικά στο νοσοκομείο, του έκαναν 2 ακτινογραφίες, 5 τεστ, έναν αντιοφικό ορό, τον στείλανε σπίτι. Είχαμε κι άλλα όμως, δεν ήταν μόνο η κίνηση να σχολιάσουμε για συγκρούσεις. Είχαμε τη φάση εκεί που μπλέχτηκαν Verstappen με Russell και γεμίσαμε τον τόπο με θράψματα λες και ήταν κονφετή. Προλαβαίνει εκεί. Ο Verstappen και χώνει τη μύτη και χώνει και το μισό μονοθέσιο και κάνει δικό του το σικέιν. Και πάει απ' την άλλη ο Russell, δεν έχω και Mercedes για την αναπαράσταση, και στρίβει δίχως flash. Να σου λοιπόν τον μπαμ και άντε να τα βρούνε μετά οι ασφαλιστικές. Viva Las Vegas!